να γίνεις. Εκείνος δεν μιλάει πολύ, ούτε μεγάλη στολή, ούτε μεγάλη στολή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες στον ωραίο αγώνα ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού. Με την παρουσία μου σε αυτό το συλλαλητήριο
ενώνω τη φωνή του Δήμου Βόλβης με τη φωνή όλων όσων ζητούν να σταματήσει αυτή η δίθεν επένδυση. Μια επένδυση που επικρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθη πάνω από τον τόπο μας. Η απειλή αυτή δεν είναι μακριά μας, αλλά μέσα στους δρόμους μας, μέσα στα σπίτια μας. Και πρέπει να την εμποδίσουμε τώρα, γιατί αύριο μπορεί να γίνει καταστροφή. Καταστροφή για το περιβάλλον μας, για τον τουρισμό μας, για όλους μας. Για μία ακόμα χρονιά, για ένα ακόμα καλοκαίρι, θα ζήσουμε την αυθαιρεσία μιας εταιρείας που μεταφέρει τα τοξικά λίματά της μέσα από τους οικισμούς του Δήμου Βόλβης, μέσα από περιοχές προστατευόμενες από διεθνείς συνθήκες. Μόνο η υποκρισία δείχνει να λες ότι τάχα ενδιαφέρεσαι για το περιβάλλον και να λαμβάνεις τα απαραίτητα μέτρα, και από την άλλη να έχουν προκληθεί 3 τροχαία ατυχήματα με φορτηγά σου που μεταφέρουν τοξικά φορτία. Για την δημόσια υγεία, για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών είναι μεγάλη και πολλαπλή. Είναι τεράστιοι κίνδυνοι για το περιβάλλον που προσπαθούμε πάντα να προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού. Και είναι δυσμενής ο αντίκτυπος για τον τουρισμό μας, που αποτελεί κύρια πηγή εισοδήματος για την περιοχή μας. Δεν θα επιτρέψουμε να σπηλώνεται τόσο άδικα η εικόνα που έχουν για την περιοχή μας χιλιάδες ξένοι και Έλληνες τουρίστες. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε με το φόβο μιας ανεπανόρθωτης περιβαλλοντικής καταστροφής. Δεν θα περιμένουμε με κλειστά τα στόματα, χωρίς αντίδραση, ώστε να λειτουργήσει το εργοστάσιο χρυσού και να καταστρέψει το φυσικό μας περιβάλλον. Ίσως την πιο πολύτιμη κληρονομιά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας. Δεν θα μπορούμε αύριο να αντικρίσουμε κατάματα τα παιδιά και τα εγγόνια μας, αν δεν παλέψουμε σήμερα για να αποτρέψουμε την καταστροφή που έρχεται. Ο Δήμος Βόλβης εξέφρασε εδώ και αρκετά χρόνια με καθαρό και κρυστάλλινο τρόπο την αντίθεσή του στην επένδυση χρυσού, που δυστυχώς στήθηκε πρόχειρα και βιαστικά, επενδύοντας στο διχασμό της τοπικής κοινωνίας. Εμείς δεν έχουμε απέναντί μας τους εργαζομένους της εταιρείας. Αντίθετα, πιστεύουμε πως τα χρόνια που ζούμε κάθε θέση εργασίας είναι πολύτιμη. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Είμαστε αντίθετοι όμως όταν οι επενδύσεις αυτές καταστρέφουν το περιβάλλον, όταν οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν πρόβλημα σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Εμείς είμαστε αντίθετοι με ένα αναξιόπιστο κράτος που επικαλείται την νομιμότητα, αλλά δυστυχώς ο διοικητικός του μηχανισμός
δεν μπορεί να εφαρμόσει τους νόμους. Μια ακόμα απόδειξη, τα όσα είδαν και κατέγραψαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος μετά από πρόσφατο έλεγχό τους στην εταιρεία. Εμείς σήμερα εδώ από το Σταυρό στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς κοινωνική συνένεση. Και αυτή η επένδυση, η δίθεν επένδυση, δεν έχει την κοινωνική συνένεση. Για μία ακόμα φορά... Γίνετε, μη τρέφετε ελπίδες, αν θέλετε χρυσό, ανοίξτε τις τυρίδες. Για μία ακόμα φορά, εμείς εδώ από το Σταυρό καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει μία προδιαγεγραμμένη καταστροφή. Να είστε καλά! Καλό τον Δήμαρχο του Δήμου Αριστοτέλη, Ζουμπά Γιώργο, να χαιρετήσει τη συγκέντρωση. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Βόλβης, τον Διαμαντή το Λιάμα, με τον οποίο έχω την τιμή να γνωριζόμαστε από το 1989, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία να κάνουν χρυσορυχία στη Βόρεια Χαλκιδική, τότε βέβαια με ΔΒΑ. Μετά ήρθε η TVX και μετά η Eldorado. Εμείς συνεχίζουμε και είμαστε εδώ, μέχρι να φύγουν. Η σημερινή συγκέντρωση νομίζω ότι μας δίνει τη βεβαιότητα ότι θα κερδίσουμε την υπόθεσή μας. Θα κερδίσουμε την υπόθεσή μας οι δύο Δήμοι. Ο Δήμος Ιδονίας που τελευταία έγινε μεταλλευτική περιοχή, και το λέμε αυτό για να καταλάβουν όλοι τι συνέχεια θα έχει αυτή η υπόθεση αν δεν αντισταθούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε γιατί μπορώ να καλέσω όλους όσους συζητάνε για μεταφερόμενα πλήθη κλπ. Να έρθουν εδώ να δουν τη συγκέντρωσή μας για να καταλάβουν ποιος είναι ο λαός της περιοχής και όχι οι μεταφερόμενοι με τα πληρωμένα πούλμαν. Τριών ημερών δήμαρχος. Νομίζω ότι πολλοί περιμένουν σήμερα να ακούσουν τι άποψη θα εκφέρω. Και θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένο και από τη μια μεριά και από την άλλη. Όμως αυτό που έχω να δηλώσω ότι είναι ότι συνεχίζουμε την ίδια πορεία. Δεν αλλάζουμε επειδή αλλάζουν οι ρόλοι. Είμαστε σταθεροί και είμαι σταθερός στις απόψεις μου, στο πρόγραμμα της Δημοτικής Παράταξης με την οποία εκλεγήκαμε και προπάντων στην αλήθεια. Και για να δούμε ποιες είναι οι αλήθειες, γιατί πολλά λέγονται από τα πουλημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλές αλήθειες κατασκευάζονται.
Η πρώτη αλήθεια λοιπόν είναι ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα καταστρέφει την περιοχή στην οποία υπάρχει. Τελευταίο δείγμα και επιβεβαίωση γι' αυτό, πέρα από τις απόψεις των επιστημόνων, είναι και οι δύο εκθέσεις των επιθεωρητών. Των επιθεωρητών περιβάλλοντος που κάναν μετρήσεις από το 2011, αλλά το Υπουργείο τους έλεγε ότι δεν τις θέλουμε, και οι οποίες εμφανίστηκαν τώρα και αποδεικνύουν πόσο δηλητήριο ποτίζουν την περιοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι η δραστηριότητα αυτή ξεπερνά την φέρουσα ικανότητα της περιοχής και άρα θα την καταστρέψει, όπως πολύ σωστά είπε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχει και μια αλήθεια ακόμα. Την είχε εκφράσει ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας του 5ου Τμήματος, ο κύριος Δεγλερής. Είχε πει ότι οι ανόητοι δεν καταλαβαίνουν ότι τυχόν ατύχημα δεν θα καταστρέψει τη Χαλκιδική, θα καταστρέψει το Αιγαίο. Αυτοί μιλάνε για γέννη, για ζημιά. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτοί μιλάνε για γέννη και ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Επειδή σαν Δημοτική Αρχή μας εγκαλούν συνήθως ότι πρέπει να έχουμε ίσες αποστάσεις, θέλουμε να τους πούμε ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει ίσες αποστάσεις από την καταστροφή ή το μέλλον ενός τόπου. Και θέλουμε βέβαια να θυμίσουμε ότι αυτοί που μας εγκαλούν ήταν μεταξύ αυτών και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο από το να είναι άκρητος φανατικός υποστηριχτής της Eldorado Gold. Μια άλλη αλήθεια είναι ότι αυτοί που παρουσιάζονται σαν εργαζόμενοι στις σκουριές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δουλεύουν εκεί. Παρουσιάζεται σε όλη την Ελλάδα μια παραποίηση της αλήθειας που λέει ότι 2.000 εργαζόμενοι δουλεύουν στις σκουριές. Είναι ψέμα, γιατί εμείς το ξέρουμε. Ούτε 2.000 είναι, ούτε στις σκουριές δουλεύουν. Στις σκουριές δουλεύουν κάποιοι εργολάβοι. Και όταν ο καθένας τελειώνει την εργολαβία του, απολύει και το προσωπικό ή το μεταφέρει αλλού. Άμα λέω πολλά να μου πείτε. Λέγεται λοιπόν ότι εμείς προσπαθούμε να χωρίσουμε την κοινωνία. Τους λέμε ότι είναι ακόμα ένα ψέμα. Αυτοί που προσπαθούν να χωρίσουν την κοινωνία ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση με την τακτική της εδώ, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η εταιρεία πριν και τώρα. Έτσι μας έχουν προκύψει 400 κατηγορούμενοι από τους κατοίκους. Αυτοί που θέλουν να ενώσουν τον κόσμο φροντίσαν να έχουμε 400 κατηγορούμενους και έπεται συνέχεια, εκ των οποίων 150-200 είναι για κακουργήματα. Θέλουμε να πούμε σε όλους όσους ψάχνουν για το πώς γίνονται οι διαχωρισμοί των κοινωνιών, να ψάξουν πίσω από αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, για να δουν ότι όπου δραστηριοποιούνται προκαλούν
είτε κοινωνική διάσπαση, είτε εμφυλίους, είτε ακόμα και πολέμους όπως γίνονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Μια αλήθεια ακόμα είναι ότι οι εργαζόμενοι που θα χάσουν τη δουλειά τους εάν αφήσουμε αυτά τα σχέδια είναι πολλαπλάσιοι από τους όποιους εργαζόμενους μπορεί να έχει η Eldorado Gold. Και γι' αυτό καλούμε και τους εργαζόμενους στην εταιρεία να προασπίσουν τα πραγματικά τους συμφέροντα, που είναι το ένα η προάσπιση της δουλειάς, το δεύτερο είναι η προάσπιση της ζωής, της οικογένειας, και να μην σέρνονται πίσω από τις επιλογές της εταιρείας. Θα κλείσω λέγοντας ότι στην κατεύθυνση που θέλουμε έχουν γίνει κάποια βήματα, όμως δεν είναι αρκετά. Θα είμαστε ευχαριστημένοι όταν δούμε αποτελέσματα. Και μέχρι τότε όλοι μαζί με τη βοήθεια όλων των ευαίσθητων πολιτών όλης της Ελλάδος θα παλεύουμε και στο τέλος θα νικήσουμε. Ευχαριστώ. Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, οι εργασίες της Ελληνικός Χρυσός συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καταστρέφοντας κάθε μέρα που περνάει όλα εκείνα που μας δίνουν ζωή, το δάσος μας, τα νερά μας, τον τόπο μας. Και αυτό είναι το μόνο που έχει πραγματικά σημασία. Πέρα και πάνω από την νομιμότητα ή την παρανομία, τα επικοινωνιακά και χρηματιστηριακά παιχνίδια, την πολιτική βούληση και τις καλές ή κακές προθέσεις, αυτό που τελικά μένει είναι ο τόπος μας καταστρέφεται με γεωμετρική πρόοδο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ελληνικός Χρυσός εκβιάζει και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στον Κάκαβο. Η εταιρεία που μέχρι πρόσφατα
ομάδα δεν κλήθηκε από κανένα κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό να λογοδοτήσει για τις παρανομίες της. Δεν έχει καμία απάντηση για τις καταγγελίες φορέων και τις εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Ξέρει ότι οι σοβαρότατες αυθαιρεσίες και παρανομίες που έχει κάνει δεν θα τις επέτρεψαν σε καμιά ευνομούμενη πολιτεία να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο. Τη στιγμή που η εταιρεία βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, επιλέγει να βάλει μπροστά τους υπαλλήλους της και επιδίδεται σε ένα βρώμικο παιχνίδι που σκοπό έχει τη δημιουργία κοινωνικής έντασης και εμφυλιοπολεμικού κλίματος. Τα κατασυρωή περιστατικά σωματικής βίας και προφυλακισμών εναντίον ανθρώπων του κινήματος είναι αποτέλεσμα της πίεσης που ασκεί η εταιρεία στους υπαλλήλους της. Η Ελληνικός Χρυσός, τη στιγμή που αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα και βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το κράτος, καλεί τους υπαλλήλους της να υπερασπιστούν τη δουλειά τους ανοίγοντας τους εσκούς στο αιώλο. Τους χρησιμοποιεί ως πιόνια σε ένα παιχνίδι με επίδικο το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Ευθύνες και μάλιστα σοβαρές έχει και μια μερίδα εργαζομένων η οποία επιλέγει να συμπορευτεί και να ταυτίσει τα συμφέροντά της με μια αποικιοκρατική εταιρεία που δρά και εις βάρος τους. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει άμεσα το καταστροφικό έργο της Eldorado Gold. Διαθέτει όλα τα επιστημονικά δεδομένα και την τεκμηρίωση ώστε να σταματήσει μια παράνομη εταιρεία. Αν και έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα από την κυβέρνηση, οι επιπτώσεις των έργων της Ελληνικός Χρυσός γίνονται μη αναστρέψιμες κάθε μέρα που περνάει. Δεν έχει κανείς πια την πολυτέλεια για καθυστερήσεις, παλινδρομήσεις και αναποφασιστικότητα. Δεν αρκούν τα λόγια, απαιτείται η πολιτική βούληση. Πρόσφατα απαλλαχτήκαμε από μια κυβέρνηση της οποίας η τακτική εστιάστηκε σε δύο άξονες. Τη διευκόλυνση με κάθε κόστος του επενδυτή και την ολομέτωπη επίθεση στην τοπική κοινωνία που αντιδρά. Παράλληλα, προσπαθώντας να τρομοκρατήσει και να διαλύσει το κίνημα, ξεκίνησε την έκφρονη ποινικοποίηση του αγώνα με αποτέλεσμα σήμερα περίπου 350 συναγωνιστές μας να κατηγορούνται και πολλοί από αυτούς με βαρύτατα αδικήματα. Στο εδόλιο του δικαστηρίου, όποτε και να γίνει αυτό, θα βρίσκεται ολόκληρη κοινωνία, όλο το κίνημα, η ιδέα της αντίστασης απέναντι στη λογική που καθησιάζει όλα στο βωμό του κέρδους. Αυτό που όλοι έχουμε μάθει πλέον καλά είναι ότι το δίκαιο του αγώνα μας δίνει τη δύναμη να είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε ως το τέλος και η αλληλεγγύη μας δίνει την όθηση να αντέχουμε. Το κίνημα ενάντια στην εξόρυξη έχει αποδείξει τη δύναμή του, αλλά όλοι μαζί οφείλουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα ακόμα πιο δυναμικά από την πρώτη γραμμή. Το οφείλουμε στον τόπο μας, σε εμάς τους ίδιους, στους διακόμενους συναγωνιστές μας, στο μέλλον μας. Ο αγώνας για αξιοπρέπεια και ελευθερία είναι δύσκολος, αλλά θα νικήσουμε. Λευτεριά στον Κάκαβο! Για την κεντρική ομιλία της συγκέντρωσης, Βασίλη Ναού. Μη φοβάστε, δεν έχουμε τετράδιο. Θα έχει πλάκα μετά από τόσα που περάσαμε να μας κούρασε η ζέστα. Θα έχει πλάκα. Κάντε όμως πολύ σαματά. Και ο σαματάς μπορεί να ξεσηκώσει το στριμονικό. Κι άμα ο στριμονικός ξεσηκωθεί μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Φίλοι και φίλες συναγωνιστές, καλώς βρεθήκαμε σε αυτό το πανέμορφο και φιλόξενο κομμάτι γης του Στριμονικού Κόλπου, γειτονιά με τη Χαλκιδική, με την οποία αποτελούμε έναν ενιαίο γεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χώρο. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να φωνάξουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας
ότι αυτός ο τόπος, τούτα εδώ τα χώματα, είναι δικά μας και δικά σας. Είναι των προηγούμενων και κυρίως των μελλοντικών γενεών, αλλά πάντως δεν είναι δικά σας. Και αν... Και αν βρέθηκαν οι πρόθυμοι τα προηγούμενα χρόνια να ξεπουλήσουν όσο-όσο, δημιουργώντας ένα σκάνδαλο οικονομικό άνευ προηγουμένου, ένα κομμάτι από αυτήν τη γη και τα σπλάχνα της, για να κάνουν πράξη τα ολέθρια σχέδιά τους, εμείς ήμασταν εδώ χθες, είμαστε εδώ σήμερα και θα είμαστε εδώ όσο χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τον τόπο μας από την τέλεια καταστροφή, από την μετατροπή της σε ελληνιακό τοπίο. Συναγωνιστές, μάλλον το έχει η μοίρα μας τα τελευταία 30 χρόνια να ζούμε και να ξαναζούμε τον ίδιο εφιάλτη. Ήταν το 87 που τον ζούσαμε για πρώτη φορά. Έφτασαν τότε μέχρι τη μέρα των εγγενείων του εργοστασίου Χρυσού στην Ολυμπιάδα, όταν σύσσωμος ο κόσμος του Στριμονικού πήρε παραμάζωμα την εθνική κεφαλαίο τότε και τα σχέδιά της. Φτάσαμε στα 1994, όταν τη Σκυτάλη πήρε η TVX για να υλοποιήσει ένα μεγαλεπίβολο και καταστροφικό επενδυτικό σχέδιο εργοστάσιο Χρυσού και πάλι στην Ολυμπιάδα. Για δεύτερη φορά βρέθηκαν αντιμέτωποι με χιλιάδες λαού των χωριών του Στριμονικού, που μαζί με την Ολυμπιάδα και την Βαρβάρα και ύστερα πάραν μακρόχρονο αγώνα, τους έστειλαν από εκεί που ήρθαν, γράφοντας μία από τις λαμπρότερες σελίδες του κινήματος στην νεότερη ιστορία της χώρας μας. Σήμερα είμαστε εδώ. Σήμερα είμαστε εδώ. Αλληλέγγυοι και επισκέπτες της περιοχής, σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μας συλλαλητήριο. Είναι μια σπουδαία μέρα για την περιοχή μας και άλλη μια μεγάλη στιγμή του κινήματος ενάντια στην ολέθρια επένδυση του Χρυσού. Σήμερα δίνουμε μια βροντερή απάντηση στην εταιρεία και στα ενταλμένα μέσα ενημέρωσης, στις πληρωμένες πορείες και απεργίες της Ελντοράντο, στην προσπάθεια φήμωσης και τρομοκράτησης των αγωνιστών της Χαλκιδικής. Δίνουμε απάντηση σε όλους όσοι λιμένονται τη φύση και απεργάζονται θανατηφόρα σχέδια για τις ζωές και τον τόπο μας. Είμαστε εδώ, δυνατοί όσο ποτέ, ενωμένοι σαν γροθιά, αποφασισμένοι να διώξουμε για πάντα τους χρυσοθύρες. Μένουμε και δημιουργούμε στα χωριά μας. Δεν θα γίνουμε σφαχτάρια για λίγες φουγγιές χρυσάφι. Δεν δηλιάζουμε, δεν ξεγελιόμαστε. Σώζουμε τις μικρές μας πατρίδες. Σταματάμε την καταστροφή. Απαλλασσόμαστε από τους Καναδούς και τα εγχώρια τσιράκια τους. Στο σημερινό συλλαλητήριο παρευρίσκονται και χαιρετίζουν ο βουλευτής κυρία Μανατή Δουλίτσα, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκη ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος Σοκράτης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκη ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ιγκλέζη Κατερίνη, βουλευτής Χαλκιδική ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βαρδαλής Σάκης, βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης ΚΚΕ. Περιφερειακούς Συμβούλους, ο κύριος Λάζαρος Τόσκας, Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα, Αυτοδιοικητική Κίνηση, Οικολογία Αλληλεγγύη. Από επιτροπές, οι επιτροπές στα γύρω Ακάνθου, η Επιτροπή της Μεγάλης Παναγίας, η Επιτροπή Πολυγύρου, η Επιτροπή Ορμηλίας, η Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή Νέας Προποντίδας, SOS Κλικής, SOS Σέρες, από αντιπροσωπείες, αντιπροσωπεία ΚΚΕ Μουλού, Διεθνιστική Σοσιαλιστική Οργάνωση Ξεκίνημα, αντιπροσωπεία Οικολόγων Πράσινων.
Διαμαντή να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες στον ωραίο αγώνα ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού, με την παρουσία μου σε αυτό το συλλαλητήριο ενώνω τη φωνή του Δήμου Βόλβης με τη φωνή όλων όσων ζητούν να σταματήσει αυτή η δίθεν επένδυση. Μια επένδυση που επικρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθι πάνω από τον τόπο μας. Η απειλή αυτή δεν είναι μακριά μας, αλλά μέσα στους δρόμους μας, μέσα στα σπίτια μας. Και πρέπει να την εμποδίσουμε τώρα, γιατί αύριο μπορεί να γίνει καταστροφή. Καταστροφή για το περιβάλλον μας, για τον τουρισμό μας, για όλους μας. Για μία ακόμα χρονιά, για ένα ακόμα καλοκαίρι, θα ζήσουμε την αυθαιρεσία μιας εταιρείας που μεταφέρει τα τοξικά λίματά της μέσα από τους οικισμούς του Δήμου Βόλβης, μέσα από περιοχές προστατευόμενες από διεθνείς συνθήκες. Μόνο υποκρισία δείχνει να λες ότι τάχα ενδιαφέρεσαι για το περιβάλλον και να λαμβάνεις τα απαραίτητα μέτρα και από την άλλη να έχουν προκληθεί 3 τροχαία ατυχήματα με φορτηγά σου που μεταφέρουν τοξικά φορτεία. Αυτοί μιλάνε για κέρδη και κυβιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία, για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών είναι μεγάλοι και πολλαπλοί. Είναι τεράστιοι κίνδυνοι για το περιβάλλον που προσπαθούμε πάντα να προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού. Και είναι δυσμενής ο αντίκτυπος για τον τουρισμό μας που αποτελεί κύρια πηγή εισοδήματος για την περιοχή μας. Δεν θα επιτρέψουμε να σπηλώνεται τόσο άδικα η εικόνα που έχουν για την περιοχή μας χιλιάδες ξένοι και Έλληνες τουρίστες. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε με το φόβο μιας ανεπανόρθωτης περιβαλλοντικής καταστροφής. Δεν θα περιμένουμε με κλειστά τα στόματα, χωρίς αντίδραση, ώστε να λειτουργήσει το εργοστάσιο χρυσού και να καταστρέψει το φυσικό μας περιβάλλον. Ίσως την πιο πολύτιμη κληρονομιά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας. Δεν θα μπορούμε αύριο να αντικρίσουμε κατάματα τα παιδιά και τα εγγόνια μας αν δεν παλέψουμε σήμερα για να αποτρέψουμε την καταστροφή που έρχεται. Ο Δήμος Βόλβης εξέφρασε εδώ και αρκετά χρόνια με καθαρό και κρυστάλλινο τρόπο την αντίθεσή του στην επένδυση χρυσού, που δυστυχώς στήθηκε πρόχειρα και βιαστικά επενδύοντας στο διχασμό της τοπικής κοινωνίας. Εμείς δεν έχουμε απέναντι
απέναντί μας τους εργαζομένους της εταιρείας. Αντίθετα, πιστεύουμε πως τα χρόνια που ζούμε κάθε θέση εργασίας είναι πολύτιμη. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Είμαστε αντίθετοι όμως όταν οι επενδύσεις αυτές καταστρέφουν το περιβάλλον, όταν οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν πρόβλημα σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Εμείς είμαστε αντίθετοι με ένα αναξιόπιστο κράτος που επικαλείται την νομιμότητα, αλλά δυστυχώς ο διοικητικός του μηχανισμός δεν μπορεί να εφαρμόσει τους νόμους. Μια ακόμα απόδειξη, τα όσα είδαν και κατέγραψαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος μετά από πρόσφατο έλεγχό τους στην εταιρεία. Εμείς σήμερα εδώ από το Σταυρό στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς κοινωνική συνένεση. Και αυτή η επένδυση, η δίθεν επένδυση, δεν έχει την κοινωνική συνένεση. Για μία ακόμα φορά... Γίνεται, μη τρέφετε ελπίδες, αν θέλετε χρυσό, ανοίξτε τις τυρίδες. Για μία ακόμα φορά, εμείς εδώ από το Σταυρό καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει μία προδιαγεγραμμένη καταστροφή. Να είστε καλά! Ζουμπά Γιώργο να χαιρετήσει τη συγκέντρωση. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Βόλβης, τον Διαμαντήτο Λιάμα, με τον οποίο έχω την τιμή να γνωριζόμαστε από το 1989, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία να κάνουν χρυσορυχία στη Βόρεια Χαλκιδική, τότε βέβαια με ΤΒΑ. Μετά ήρθε η TVX και μετά η Ελντοράντο. Εμείς συνεχίζουμε και είμαστε εδώ, μέχρι να φύγουν. Η σημερινή συγκέντρωση νομίζω ότι μας δίνει τη βεβαιότητα ότι θα κερδίσουμε την υπόθεσή μας. Θα κερδίσουμε την υπόθεσή μας οι δύο Δήμοι, ο Δήμος Ιδονίας που τελευταία έγινε μεταλλευτική περιοχή, και το λέμε αυτό για να καταλάβουν όλοι τι συνέχεια θα έχει αυτή η υπόθεση αν δεν αντισταθούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε γιατί μπορώ να καλέσω όλους όσους συζητάνε για μεταφερόμενα πλήθη κλπ. Να έρθουν εδώ να δουν τη συγκέντρωσή μας για να καταλάβουν ποιος είναι ο λαός της περιοχής και όχι οι μεταφερόμενοι με τα πληρωμένα πούλμαν. Τριών ημερών δήμαρχος. Νομίζω ότι πολλοί περιμένουν σήμερα να ακούσουν τι άποψη θα εκφέρω.
και θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένο και από τη μια μεριά και από την άλλη. Όμως αυτό που έχω να δηλώσω ότι είναι ότι συνεχίζουμε την ίδια πορεία. Δεν αλλάζουμε επειδή αλλάζουν οι ρόλοι. Είμαστε σταθεροί και είμαι σταθερός στις απόψεις μου, στο πρόγραμμα της Δημοτικής Παράταξης με την οποία εκλεγήκαμε και προπάντων στην αλήθεια. Και για να δούμε ποιες είναι οι αλήθειες, γιατί πολλά λέγονται από τα πουλημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλές αλήθειες κατασκευάζονται. Η πρώτη αλήθεια λοιπόν είναι ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα καταστρέφει την περιοχή στην οποία υπάρχει. Τελευταίο δείγμα και επιβεβαίωση γι' αυτό, πέρα από τις απόψεις των επιστημόνων, είναι και οι δύο εκθέσεις των επιθεωρητών. Των επιθεωρητών περιβάλλοντος που κάναν μετρήσεις από το 2011, αλλά το Υπουργείο τους έλεγε ότι δεν τις θέλουμε, και οι οποίες εμφανίστηκαν τώρα και αποδεικνύουν πόσο δηλητήριο ποτίζουν την περιοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι η δραστηριότητα αυτή ξεπερνά την φέρουσα ικανότητα της περιοχής και άρα θα την καταστρέψει, όπως πολύ σωστά είπε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχει και μια αλήθεια ακόμα. Την είχε εκφράσει ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας του 5ου Τμήματος, ο κύριος Δεγλερής. Είχε πει ότι οι ανόητοι δεν καταλαβαίνουν ότι τυχόν ατύχημα δεν θα καταστρέψει τη Χαλκιδική, θα καταστρέψει το Αιγαίο. Αυτοί μιλάνε για γέννη, για ζημιές, και εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτοί μιλάνε για γέννη, για ζημιές, και εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Επειδή σαν Δημοτική Αρχή μας εγκαλούν συνήθως ότι πρέπει να έχουμε ίσες αποστάσεις, θέλουμε να τους πούμε ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει ίσες αποστάσεις από την καταστροφή ή το μέλλον ενός τόπου. Και θέλουμε βέβαια να θυμίσουμε ότι αυτοί που μας εγκαλούν ήταν μεταξύ αυτών και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο από το να είναι άκρητος φανατικός υποστηρικτής της Eldorado Gold. Μια άλλη αλήθεια είναι ότι αυτοί που παρουσιάζονται σαν εργαζόμενοι στις σκουριές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δουλεύουν εκεί. Παρουσιάζεται σε όλη την Ελλάδα μια παραποίηση της αλήθειας που λέει ότι 2.000 εργαζόμενοι δουλεύουν στις σκουριές. Είναι ψέμα, γιατί εμείς το ξέρουμε. Ούτε 2.000 είναι, ούτε στις σκουριές δουλεύουν. Στις σκουριές δουλεύουν κάποιοι εργολάβοι. Και όταν ο καθένας τελειώνει την εργολαβία του, απολύει και το προσωπικό ή το μεταφέρει αλλού. Λέω πολλά, να μου πείτε. Λέγεται λοιπόν ότι εμείς προσπαθούμε να χωρίσουμε την κοινωνία. Τους λέμε ότι είναι ακόμα ένα ψέμα. Αυτοί που προσπαθούν να χωρίσουν την κοινωνία ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση με την τακτική της εδώ, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η εταιρεία. Καλείται η εκπρόσωπος των Επιτροπών Αγώνα Βαρβαρέσου Αθηνά.
Καλημέρα και από τις Επιτροπές Αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, οι εργασίες της Ελληνικός Χρυσός συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς καταστρέφοντας κάθε μέρα που περνάει όλα εκείνα που μας δίνουν ζωή, το δάσος μας, τα νερά μας, τον τόπο μας. Και αυτό είναι το μόνο που έχει πραγματικά σημασία. Και πάνω από την νομιμότητα ή την παρανομία, τα επικοινωνιακά και χρηματιστηριακά παιχνίδια, την πολιτική βούληση και τις καλές ή κακές προθέσεις, αυτό που τελικά μένει είναι ο τόπος μας καταστρέφεται με γεωμετρική πρόοδο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ελληνικός Χρυσός εκβιάζει και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στον Κάκαβο. Η εταιρεία που μέχρι πρόσφατα δεν κλήθηκε από κανένα κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό να λογοδοτήσει για τις παρανομίες της, δεν έχει καμία απάντηση για τις καταγγελίες φορέων και τις εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Ξέρει ότι οι σοβαρότατες αυθαιρεσίες και παρανομίες που έχει κάνει δεν θα τις επέτρεψαν σε καμιά ευνομούμενη πολιτεία να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο. Τη στιγμή που η εταιρεία βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, επιλέγει να βάλει μπροστά τους υπαλλήλους της και επιδίδεται σε ένα βρώμικο παιχνίδι που σκοπό έχει τη δημιουργία κοινωνικής έντασης και εμφυλιοπολεμικού κλίματος. Τα κατασυρωή περιστατικά σωματικής βίας και προφυλακισμών εναντίον ανθρώπων του κινήματος είναι αποτέλεσμα της πίεσης που ασκεί η εταιρεία στους υπαλλήλους της. Η Ελληνικός Χρυσός, τη στιγμή που αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα και βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το κράτος, καλεί τους υπαλλήλους της να υπερασπιστούν τη δουλειά τους ανοίγοντας τους εσκούς στο αιώλο. Τους χρησιμοποιεί ως πιόνια σε ένα παιχνίδι με επίδικο το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Ευθύνες, και μάλιστα σοβαρές, έχει και μια μερίδα εργαζομένων η οποία επιλέγει να συμπορευτεί και να ταυτίσει τα συμφέροντά της με μια αποικιοκρατική εταιρεία που δρά και εις βάρος τους. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει άμεσα το καταστροφικό έργο της Eldorado Gold. Διαθέτει όλα τα επιστημονικά δεδομένα και την τεκμηρίωση ώστε να σταματήσει μια παράνομη εταιρεία. Αν και έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα από την κυβέρνηση, οι επιπτώσεις των έργων της Ελληνικός Χρυσός γίνονται μη αναστρέψιμες κάθε μέρα που περνάει. Δεν έχει κανείς πια την πολυτέλεια για καθυστερήσεις, παλινδρομήσεις και αναποφασιστικότητα. Δεν αρκούν τα λόγια, απαιτείται η πολιτική βούληση. Πρόσφατα απαλλαχθήκαμε από μια κυβέρνηση της οποίας η τακτική εστιάστηκε σε δύο άξονες. Τη διευκόλυνση με κάθε κόστος του επενδυτή και την ολομέτωπη επίθεση στην τοπική κοινωνία που αντιδρά. Παράλληλα, προσπαθώντας να τρομοκρατήσει και να διαλύσει το κίνημα, ξεκίνησε την έκφρονη ποινικοποίηση του αγώνα με αποτέλεσμα σήμερα περίπου 350 συναγωνιστές μας να κατηγορούνται και πολλοί από αυτούς με βαρύτατα αδικήματα. Στο εδόλιο του δικαστηρίου, όποτε και να γίνει αυτό, θα βρίσκεται ολόκληρη κοινωνία, όλο το κίνημα, η ιδέα της αντίστασης απέναντι στη λογική που τα θυσιάζει όλα στο βωμό του κέρδους. Αυτό που όλοι έχουμε μάθει πλέον καλά είναι ότι το δίκαιο του αγώνα μας δίνει τη δύναμη να είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε ως το τέλος και η αλληλεγγύη μας δίνει την όθηση να αντέχουμε. Το κίνημα ενάντια στην εξόρυξη έχει αποδείξει τη δύναμή του, αλλά όλοι μαζί οφείλουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα ακόμα πιο δυναμικά από την πρώτη γραμμή. Το οφείλουμε στον τόπο μας, σε εμάς τους ίδιους, στους διακόμενους συναγωνιστές μας, στο μέλλον μας. Ο αγώνας για αξιοπρέπεια και ελευθερία είναι δύσκολος, αλλά θα νικήσουμε! Λευτεριά στον Κάκαβο! Είστε καλά! Πόλε το τυράννιο και φύγετε από εδώ! Και τα νερό και όχι ένα τάφο για την Ελλάδα.
η Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή Νέας Προποντίδας, SOS Κρικής, SOS Σέρες, από την Προσωπίες, Αντιοπροσωπεία Κουκουέ Μουλού, Διεθνιστική Σοσιαλιστική Οργάνωση Ξεκίνημα, Αντιπροσωπεία Οικολόγων Πράσινων. Καλό τον Δήμαρχο του Δήμου Βόλβης, Λιάμα Διαμαντή, να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες στον ωραίο αγώνα ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού, με την παρουσία μου σε αυτό το συλλαλητήριο ενώνω τη φωνή του Δήμου Βόλβης με τη φωνή όλων όσων ζητούν να σταματήσει αυτή η δίθεν επένδυση. Μια επένδυση που επικρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθι πάνω από τον τόπο μας. Η απειλή αυτή δεν είναι μακριά μας, αλλά μέσα στους δρόμους μας, μέσα στα σπίτια μας. Και πρέπει να την εμποδίσουμε τώρα, γιατί αύριο μπορεί να γίνει καταστροφή. Καταστροφή για το περιβάλλον μας, για τον τουρισμό μας, για όλους μας. Για μία ακόμα χρονιά, για ένα ακόμα καλοκαίρι, θα ζήσουμε την αυθαιρεσία μιας εταιρείας που μεταφέρει τα τοξικά λίματά της μέσα από τους οικισμούς του Δήμου Βόλβης, μέσα από περιοχές προστατευόμενες από διεθνείς συνθήκες. Μόνο υποκρισία δείχνει να λες ότι τάχα ενδιαφέρεσαι για το περιβάλλον και να λαμβάνεις τα απαραίτητα μέτρα και από την άλλη να έχουν προκληθεί 3 τροχαία ατυχήματα με φορτηγά σου που μεταφέρουν τοξικά φορτεία. Αυτοί μιλάνε για κέρδη και κοινές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτοί μιλάνε για κέρδη και κοινές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία, για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών είναι μεγάλη και πολλαπλή. Είναι τεράστιοι κίνδυνοι για το περιβάλλον που προσπαθούμε πάντα να προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού. Και είναι δυσμενής ο αντίκτυπος για τον τουρισμό μας που αποτελεί κύρια πηγή εισοδήματος για την περιοχή μας. Δεν θα επιτρέψουμε να σπηλώνεται τόσο άδικα η εικόνα που έχουν για την περιοχή μας χιλιάδες ξένοι και Έλληνες τουρίστες. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε με το φόβο μιας ανεπανόρθωτης περιβαλλοντικής καταστροφής. Δεν θα περιμένουμε με κλειστά τα στόματα, χωρίς αντίδραση, ώστε να λειτουργήσει το εργοστάσιο χρυσού και να καταστρέψει το φυσικό μας περιβάλλον. Ίσως την πιο πολύτιμη κληρονομιά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας. Δεν θα μπορούμε αύριο να αντικρίσουμε κατάματα τα παιδιά και τα εγγόνια μας αν δεν παλέψουμε σήμερα για να αποτρέψουμε την καταστροφή που έρχεται. Ο Δήμος Βόλβης εξέφρασε εδώ και αρκετά χρόνια με καθαρό και κρυστάλλινο τρόπο την αντίθεσή του στην επένδυση χρυσού, που δυστυχώς στήθηκε πρόχειρα και βιαστικά επενδύοντας στο διχασμό της τοπικής κοινωνίας. Ο κακαμός δεν είναι, συμπλήκει κανένας, να φύγει τώρα η ελληνικός χρυσός.
Εμείς δεν έχουμε απέναντί μας τους εργαζομένους της εταιρείας. Αντίθετα, πιστεύουμε πως τα χρόνια που ζούμε κάθε θέση εργασίας είναι πολύτιμη. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Είμαστε αντίθετοι όμως όταν οι επενδύσεις αυτές καταστρέφουν το περιβάλλον, όταν οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν πρόβλημα σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Εμείς είμαστε αντίθετοι με ένα αναξιόπιστο κράτος που επικαλείται την νομιμότητα, αλλά δυστυχώς ο διοικητικός του μηχανισμός δεν μπορεί να εφαρμόσει τους νόμους. Μια ακόμα απόδειξη, τα όσα είδαν και κατέγραψαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος μετά από πρόσφατο έλεγχό τους στην εταιρεία. Εμείς σήμερα εδώ από το Σταυρό στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς κοινωνική συνένεση. Και αυτή η επένδυση, η δίθεν επένδυση, δεν έχει την κοινωνική συνένεση. Για μία ακόμα φορά... Γίνεται, μη τρέφετε ελπίδες, αν θέλετε χρυσό, ανοίξτε τις τυρίδες. Για μία ακόμα φορά, εμείς εδώ από το Σταυρό καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει μία προδιαγεγραμμένη καταστροφή. Να είστε καλά! Ζουμπά Γιώργο να χαιρετήσει τη συγκέντρωση. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Βόλβης, τον Διαμαντήτο Λιάμα, με τον οποίο έχω την τιμή να γνωριζόμαστε από το 1989, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία να κάνουν χρυσορυχία στη Βόρεια Χαλκιδική, τότε βέβαια με ΤΒΑ. Μετά ήρθε η TVX και μετά η Ελντοράντο. Εμείς συνεχίζουμε και είμαστε εδώ, μέχρι να φύγουν. Η σημερινή συγκέντρωση νομίζω ότι μας δίνει τη βεβαιότητα ότι θα κερδίσουμε την υπόθεσή μας. Θα κερδίσουμε την υπόθεσή μας οι δύο Δήμοι, ο Δήμος Ιδονίας που τελευταία έγινε μεταλλευτική περιοχή, και το λέμε αυτό για να καταλάβουν όλοι τι συνέχεια θα έχει αυτή η υπόθεση αν δεν αντισταθούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε γιατί μπορώ να καλέσω όλους όσους συζητάνε για μεταφερόμενα πλήθη κλπ. Να έρθουν εδώ να δουν τη συγκέντρωσή μας για να καταλάβουν ποιος είναι ο λαός της περιοχής και όχι οι μεταφερόμενοι με τα πληρωμένα πούλμαν. Τριών ημερών δήμαρχος. Νομίζω ότι πολλοί περιμένουν σήμερα να ακούσουν τι άποψη θα εκφέρω.
και θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένο και από τη μια μεριά και από την άλλη. Όμως αυτό που έχω να δηλώσω ότι είναι ότι συνεχίζουμε την ίδια πορεία. Δεν αλλάζουμε επειδή αλλάζουν οι ρόλοι. Είμαστε σταθεροί και είμαι σταθερός στις απόψεις μου, στο πρόγραμμα της Δημοτικής Παράταξης με την οποία εκλεγήκαμε και προπάντων στην αλήθεια. Και για να δούμε ποιες είναι οι αλήθειες, γιατί πολλά λέγονται από τα πουλημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλές αλήθειες κατασκευάζονται. Η πρώτη αλήθεια λοιπόν είναι ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα καταστρέφει την περιοχή στην οποία υπάρχει. Τελευταίο δείγμα και επιβεβαίωση γι' αυτό, πέρα από τις απόψεις των επιστημόνων, είναι και οι δύο εκθέσεις των επιθεωρητών. Των επιθεωρητών περιβάλλοντος που κάναν μετρήσεις από το 2011, αλλά το Υπουργείο τους έλεγε ότι δεν τις θέλουμε, και οι οποίες εμφανίστηκαν τώρα και αποδεικνύουν πόσο δηλητήριο ποτίζουν την περιοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι η δραστηριότητα αυτή ξεπερνά την φέρουσα ικανότητα της περιοχής και άρα θα την καταστρέψει, όπως πολύ σωστά είπε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχει και μια αλήθεια ακόμα. Την είχε εκφράσει ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας του 5ου Τμήματος, ο κύριος Δεγλερής. Είχε πει ότι οι ανόητοι δεν καταλαβαίνουν ότι τυχόν ατύχημα δεν θα καταστρέψει τη Χαλκιδική, θα καταστρέψει το Αιγαίο. Αυτοί μιλάνε για χέρι, για ζημιά. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτοί μιλάνε για χέρι, για ζημιά. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Επειδή σαν Δημοτική Αρχή μας εγκαλούν συνήθως ότι πρέπει να έχουμε ίσες αποστάσεις, θέλουμε να τους πούμε ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει ίσες αποστάσεις από την καταστροφή ή το μέλλον ενός τόπου. Και θέλουμε βέβαια να θυμίσουμε ότι αυτοί που μας εγκαλούν ήταν μεταξύ αυτών και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο από το να είναι άκρητος φανατικός υποστηριχτής της Eldorado Gold. Μια άλλη αλήθεια είναι ότι αυτοί που παρουσιάζονται σαν εργαζόμενοι στις σκουριές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δουλεύουν εκεί. Παρουσιάζεται σε όλη την Ελλάδα μια παραποίηση της αλήθειας που λέει ότι 2.000 εργαζόμενοι δουλεύουν στις σκουριές. Είναι ψέμα, γιατί εμείς το ξέρουμε. Ούτε 2.000 είναι, ούτε στις σκουριές δουλεύουν. Στις σκουριές δουλεύουν κάποιοι εργολάβοι. Και όταν ο καθένας τελειώνει την εργολαβία του, απολύει και το προσωπικό ή το μεταφέρει αλλού. Λέω πολλά, να μου πείτε. Λέγεται λοιπόν ότι εμείς προσπαθούμε να χωρίσουμε την κοινωνία. Τους λέμε ότι είναι ακόμα ένα ψέμα. Αυτοί που προσπαθούν να χωρίσουν την κοινωνία ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση με την τακτική της εδώ, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η εταιρεία πριν και τώρα. Έτσι μας έχουν προκύψει
400 κατηγορούμενοι από τους κατοίκους, αυτοί που θέλουν να ενώσουν τον κόσμο, φροντίσαν να έχουμε 400 κατηγορούμενους και έπεται συνέχεια, εκ των οποίων 150-200 είναι για κακουργήματα. Θέλουμε να πούμε σε όλους όσους ψάχνουν για το πώς γίνονται οι διαχωρισμοί των κοινωνιών, να ψάξουν πίσω από αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, για να δουν ότι όπου δραστηριοποιούνται προκαλούν είτε κοινωνική διάσπαση, είτε εμφυλίους, είτε ακόμα και πολέμους, όπως γίνονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Μια αλήθεια ακόμα είναι ότι οι εργαζόμενοι που θα χάσουν τη δουλειά τους εάν αφήσουμε αυτά τα σχέδια είναι πολλαπλάσιοι από τους όποιους εργαζόμενους μπορεί να έχει η Eldorado Gold. Και γι' αυτό καλούμε και τους εργαζόμενους στην εταιρεία να προασπίσουν τα πραγματικά τους συμφέροντα, που είναι το ένα η προάσπιση της δουλειάς, το δεύτερο είναι η προάσπιση της ζωής, της οικογένειας, και να μην σέρνονται πίσω από τις επιλογές της εταιρείας. Θα κλείσω λέγοντας ότι στην κατεύθυνση που θέλουμε έχουν γίνει κάποια βήματα, όμως δεν είναι αρκετά. Θα είμαστε ευχαριστημένοι όταν δούμε αποτελέσματα. Και μέχρι τότε, όλοι μαζί, με τη βοήθεια όλων των ευαίσθητων πολιτών όλης της Ελλάδος, θα παλεύουμε και στο τέλος θα νικήσουμε. Ευχαριστώ. Επιτροπών Αγώνα Βαρβαρέσου Αθηνά. Καλημέρα και από τις Επιτροπές Αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, οι εργασίες της Ελληνικός Χρυσός συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καταστρέφοντας κάθε μέρα που περνάει όλα εκείνα που μας δίνουν ζωή, το δάσος μας, τα νερά μας, τον τόπο μας. Και αυτό είναι το μόνο που έχει πραγματικά σημασία. Και πάνω από την νομιμότητα ή την παρανομία, τα επικοινωνιακά και χρηματιστηριακά παιχνίδια, την πολιτική βούληση και τις καλές ή κακές προθέσεις, αυτό που τελικά μένει είναι ο τόπος μας καταστρέφεται με γεωμετρική πρόοδο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ελληνικός Χρυσός εκβιάζει και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στον Κάκαβο. Η εταιρεία που μέχρι πρόσφατα δεν κλήθηκε από κανένα κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό να λογοδοτήσει για τις παρανομίες της, δεν έχει καμία απάντηση για τις καταγγελίες φορέων και τις εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Ξέρει ότι οι σοβαρότατες αυθαιρεσίες και παρανομίες που έχει κάνει δεν θα τις επέτρεψαν σε καμιά ευνομούμενη πολιτεία να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο. Τη στιγμή που η εταιρεία βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, επιλέγει να βάλει μπροστά τους υπαλλήλους της και επιδίδεται σε ένα βρώμικο παιχνίδι που σκοπό έχει τη δημιουργία κοινωνικής έντασης και εμφυλιοπολεμικού κλίματος. Τα κατασυρωή περιστατικά σωματικής βίας και προφυλακισμών εναντίον ανθρώπων του κινήματος είναι αποτέλεσμα της πίεσης που ασκεί η εταιρεία στους υπαλλήλους της. Η Ελληνικός Χρυσός, τη στιγμή που αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα και βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το κράτος, καλεί τους υπαλλήλους της να υπερασπιστούν τη δουλειά τους ανοίγοντας τους εσκούς στο αιώλο.
Τους χρησιμοποιεί ως πιόνια σε ένα παιχνίδι με επίδικο το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Ευθύνες και μάλιστα σοβαρές έχει και μια μερίδα εργαζομένων η οποία επιλέγει να συμπορευτεί και να ταυτίσει τα συμφέροντά της με μια αποικιοκρατική εταιρεία που δρά και εις βάρος τους. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει άμεσα το καταστροφικό έργο της Eldorado Gold. Διαθέτει όλα τα επιστημονικά δεδομένα και την τεκμηρίωση, ώστε να σταματήσει μια παράνομη εταιρεία. Αν και έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα από την κυβέρνηση, οι επιπτώσεις των έργων της ελληνικού... Καλώς το βήμα τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Αγώνας Τριμονικού Κόλπου για την κεντρική ομιλία της συγκέντρωσης, Βασίλη Ναού. Μη φοβάστε, δεν έχουμε το τράδιο. Θα έχει πλάκα μετά από τόσα που περάσαμε να μας κούρασε η ζέστα. Θα έχει πλάκα. Κάντε όμως πολύ σαματά. Και ο σαματάς μπορεί να ξεσηκώσει το στριμονικό. Κι άμα ο στριμονικός ξεσηκωθεί μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Φίλοι και φίλες συναγωνιστές, καλώς βρεθήκαμε σε αυτό το πανέμορφο και φιλόξενο κομμάτι γης του Στριμονικού Κόλπου, γειτονιά με τη Χαλκιδική, με την οποία αποτελούμε έναν ενιαίο γεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χώρο. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να φωνάξουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι αυτός ο τόπος, τούτα εδώ τα χώματα, είναι δικά μας και δικά σας. Είναι των προηγούμενων και κυρίως των μελλοντικών γενεών, αλλά πάντως δεν είναι δικά σας. Και αν... τα προηγούμενα χρόνια να ξεπουλήσουν όσο δημιουργώντας ένα σκάνδαλο οικονομικό άνευ προηγουμένου ένα κομμάτι από αυτήν τη γη και τα σπλάχνα της για να κάνουν πράξη τα ολέθρια σχέδιά τους, εμείς ήμασταν εδώ χθες, είμαστε εδώ σήμερα και θα είμαστε εδώ όσο χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τον τόπο μας από την τέλεια καταστροφή, από την μετατροπή της σε ελληνιακό τοπίο. Συναγωνιστές, μάλλον το έχει η μοίρα μας τα τελευταία 30 χρόνια να ζούμε και να ξαναζούμε τον ίδιο εφιάλτη. Ήταν το 87 που τον ζούσαμε για πρώτη φορά. Έφτασαν τότε μέχρι τη μέρα των εγγενείων του εργοστασίου Χρυσού στην Ολυμπιάδα, όταν σύσσωμος ο κόσμος του Στριμονικού πήρε παραμάζωμα την εθνική κεφαλαίο τότε και τα σχέδιά της. Φτάσαμε στα 1994, όταν τη σκητάλη πήρε η TVX για να υλοποιήσει ένα μεγαλεπίβολο και καταστροφικό επενδυτικό σχέδιο εργοστάσιο Χρυσού και πάλι στην Ολυμπιάδα. Για δεύτερη φορά βρέθηκαν αντιμέτωποι με χιλιάδες λαού των χωριών του Στριμονικού που μαζί με την Ολυμπιάδα και την Βαρβάρα και ύστερα πάραν μακρόχρονο αγώνα τους έστειλαν από εκεί που ήρθαν, γράφοντας μία από τις λαμπρότερες σελίδες του κινήματος στην νεότερη ιστορία της χώρας μας. Σήμερα είμαστε εδώ. Σήμερα είμαστε εδώ και είμαστε πολλοί για να διαδηλώσουμε ότι και αυτήν την τρίτη φορά θα προσπαθήσουμε και θα αγωνιστούμε για να νικήσουμε και αυτήν την τρίτη φορά. Θα αγωνιστούμε όμως ώστε αυτή η τρίτη φορά να είναι και η τελευταία.
για να ανασάνει επιτέλους ο τόπος μας, για να ξεδιπλώσει τις απίστευτες δυνατότητες παραγωγικής ανασυγκρότησης που διαθέτει, για να ζήσουν οι επόμενες γενιές χωρίς αυτόν τον εφιάλτη. Και αν γι' αυτό χρειάζεται να αποχαρακτηριστεί η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, από μεταλλευτική, τότε δηλώνουμε ότι ναι, θα αγωνιστούμε για ένα νέο χωροταξικό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής που θα αφήνει ζωτικό χώρο για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Γιατί άραγε μας βρίσκουν κάθε φορά αντιμέτωπους, λέτε να φταίει το νερό, αυτό το δημόσιο αγαθό που πίνουμε και μας παλαβώνει όλους, από τον Στριμωνικό μέχρι την άλλη άκρη της Χαλκιδικής, από την Θράκη μέχρι το Κιλκής. Ας ακούσουν λοιπόν, γιατί είναι εδώ, προσεκτικά τα δίθεν επιστημονικά επιχειρήματα που μας λένε τόσο καιρό. Ας ακούσουν προσεκτικά τα δίθεν επιστημονικά επιτελεία τους, αλλά και οι διαχρονικοί προστάτες τους. Ο τόπος αυτός και οι άνθρωποι του εδώ και δεκαετίες επέλεξε ελεύθερα να ζει αρμονικά με το φυσικό του περιβάλλον, να αναπτύσσει τις δραστηριότητες του σεβόμενος την μάνα γη που γιορτάζει σήμερα. Αυτός ο κόσμος το έκανε αυτό, ο κόσμος αυτός, χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς δεκανίκια κρατικά, και μεγαλούργησε. Όχι ότι δεν υπήρξαν και παραβιάσεις αυτού του κανόνα, όχι ότι δεν υπήρξαν ασχήμιες και στρεβλώσεις, αλλά πίσω από αυτές θα βρούμε ότι βρίσκονται οι ίδιοι διαχρονικοί προστάτες που λέγαμε λίγο πριν, οι οποίοι και τις επέτρεψαν και τις ενθάρρυναν. Αυτή λοιπόν η αρμονία ήταν η επιλογή αυτής της κοινωνίας, αυτή ήταν η επιλογή της για το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής. Ποιος είναι αυτός λοιπόν που θα παραβιάσει αυτόν τον κανόνα, ποια επιστήμη είναι αυτή που αποδεικνύει ότι η φέρουσα ικανότητα αυτής της στενά γεωγραφικής περιοχής μπορεί να σηκώσει φαραωνικού μεγέθους επενδυτικά σχέδια σαν αυτό της Ελντοράντο; Ποιος ορθολογικός σχεδιασμός επέβαλε τη χωροθέτηση όλων αυτών των συγκροτημάτων τεράτων σε αυτήν την ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή; Τι θα γίνει αύριο με τα φράγματα των αποβλήτων, αν συμβεί και συνέβη και στο πρόσφατο παρελθόν αυτό που πρόσφατα συνέβη και στην Άρτα και στην Πρέβεζα; Για ποιο Αιγαίο, για ποιον Στριμωνικό, για ποιον κόλπο της Ιερισσού θα μιλάμε τότε; Ή δεν υπάρχει μήπως η διεθνής εμπειρία από τέτοια ατυχήματα; Ποιος είναι αυτός που με το «έτσι θέλω» μετατρέπει καθημερινά, αργά αλλά σταθερά, τον τόπο που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ σε βιομηχανική περιοχή, μεταφέροντας δεκάδες εκατοντάδες τόνους τοξικών και επικίνδυνων υλικών; Τι θα γινόταν αν τα ατυχήματα με τα φορτηγά τους ήταν μεγαλύτερης έκτασης και γινόταν στο κέντρο του Σταυρού; Δείτε το χάλι του οδικού δικτύου που είναι μία από τις παρενέργειες. Τους κουταλιανούς που όταν έγινε το ατύχημα και έπεσε το συμπίκνωμα του Αρσενοπυρίτη, είπε ότι εγώ το τρώω αυτό. Τι θα γίνει με τα νερά της περιοχής και την επικείμενη αφυδάτωση από την συγκεκριμένη δραστηριότητα; Με ύφος χιλίων καρδιναλίων, κι ας το ακούν γιατί είναι εδώ,
Όπως έλεγαν κάποτε για το Εθνικό Δρυμό της Αμερικής για το περίφημο Mineral Hill, το εργοστάσιο χρυσού, το οποίο έκλεισε για περιβαλλοντικούς λόγους. Με ύφος χιλίων καρδιναλίων απαντούν πως θα το αντιμετωπίσουν και αυτό μαζί με όλα τα άλλα και πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Τότε λοιπόν, γιατί οι διαχρονικοί προστάτες τους φρόντισαν να εξαιρέσουν αυτήν την ενιαία περιοχή μας από τους αυστηρούς κανόνες διαχείρισης που προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο για τα νερά, και αυτό παρά την κατεπίγουσα απόφαση πολλών φορέων και του Δήμου Βόλβης που εναντιονόταν σε αυτό? Τι θα γίνει με τα εκατοντάδες κυβικά σκόνης, όχι αθώας, αν είναι αθώα, σαν αυτή της Σαχάρας που θα σκεπάζουν την περιοχή? Μας λένε ορισμένοι, μη φωνάζετε, μη κρεμάτε πανό, να το κρύψουμε το πρόβλημα, μην κάνουμε ζημιά στον τουρισμό. Ζημιά στον τουρισμό είναι η δραστηριότητα, και όχι αν εμείς φωνάζουμε να σταματήσει. Αγαπητοί φίλοι, έτσι όπως το πάτε θα ξημερωθούμε εδώ, να ξέρετε. Ο κατάλογος είναι μακρύς. Ο κατάλογος με τις συνέπειες είναι μακρύς και δεν τελειώνει. Να γιατί σας λέμε ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι. Το πρόβλημα δεν είναι μακριά μας, είναι μέσα στα πόδια μας. Τα όσα γίνονται, και αν τους αφήσουμε τα όσα θα γίνουν, θα επηρεάσουν και επηρεάζουν και σήμερα τον τόπο μας, τη ζωή και το μέλλον των επόμενων γενεών. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, έχουμε βαρεθεί να ακούμε και να διαβάζουμε ότι ο ελληνικός χρυσός έχει απάντηση για όλα, και στα χαρτιά πάντα κατά προτίμηση ηλουστρασιών προσπαθεί να επιδείξει περιβαλλοντική ευαισθησία. Για κακή του τύχη όμως, δεν είμαστε μόνο οι αγωνιζόμενοι κάτοικοι και οι αλληλέγγυοι με αυτούς που καταγγέλουν το περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα που συντελείται. Πλήθος επιστημόνων, μαζικών φορέων και τελευταία επιθεωρητών περιβάλλοντος καταγγέλουν σωρία παραβιάσεων της ίδιας τους της άδειας και των όρων που υπέγραψαν για να την πάρουν. Φανταστείτε μόνο τι θα έκαναν αν απέναντί τους δεν είχαν ένα μεγαλειώδες κίνημα που επιμένει να μην τους αφήνει σε ησυχία. Τελευταία τους προέκυψε και άλλος πονοκέφαλος. Είχαν καλομάθει, βλέπετε, χρόνια τώρα στην ασυδοσία που τους εξασφάλιζαν οι κυβερνώντες, που χωρίς ντροπή, χωρίς τσίπα δήλωναν ότι η επένδυση θα προχωρήσει με κάθε κόστος, και είχαν τα μούτρα οι ίδιοι άνθρωποι προχθές στο συνέδριο της Ένωσης Δήμων στο Μαρμαρά να ξεκινήσουν την ομιλία τους λέγοντας ότι έρχομαι από τους μεταλλορύκους που παλεύουν για το ψωμί και το μεροκάματό τους. Ποιος? Αυτός που με αυτά που έκανε καταδίκασε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους στην ανεργία. Αυτός που καταδίκασε άλλους τόσους στη φτώχεια. Επιτέλους, τέλος στην υποκρισία. Από κοντά και τα διαπλεκόμενα και διεφθαρμένα μέσα ενημέρωσης που ποτέ μα ποτέ δεν είδαν τις χιλιάδες των αγωνιστών αλλά μονάχα την Ελντοράντο. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε πρόσφατα, και αυτός είναι ο πονοκέφαλός τους, να αναδείξει ως κυβέρνηση κόμματα που στις προεκλογικές αλλά και μετεκλογικές διακηρύξεις τους με σαφήνεια τοποθετούνται κατά της υλοποίησης αυτού του επενδυτικού σχεδίου. Και εδώ για τα κόμματα αυτά αρχίζει η μεγάλη τους ευθύνη. Ως κίνημα των αγωνιζόμενων πολιτών και ως επιτροπές ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού και την εξόρυξη καλκού, θα το πούμε δυνατά και καθαρά. Κύριοι της κυβέρνησης, τα πρώτα σας δείγματα γραφής είναι χρήσιμα και ενθαρρυντικά. Ταυτόχρονα είναι θολά και δειλά, κάποιες φορές και αποκαρδιωτικά. Ενθαρρυντικές
οι πρόσφατες, ακούστε, ενθαρρυντικές οι πρόσφατες αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου, του ΙΠΑΠΕΝ και του αρμόδιου Υπουργού για την ανάκληση κάποιων αδειών και την επιστροφή του φακέλου της μεταλλουργίας, αποκαρδιωτική και σαφέστατα ενάντια στο κίνημα η στάση της αστυνομίας στην τελευταία πορεία στις Κουριές, όπου για πρώτη φορά μαζί με υπαλλήλους Ελντοράντο χτυπούσε διαδηλωτές. Ή μήπως, κύριοι της κυβέρνησης, δεν είναι ευθύνη σας αυτό? Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες ενέργειές σας, όσο χρήσιμες και ενθαρρυντικές και να είναι, δεν σταμάτησαν μέχρι σήμερα την δραστηριότητα της εταιρείας που συνεχίζει με έντονους ρυθμούς την καταστροφή της περιοχής. Επιτέλους, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πάει άλλο. Ο τόπος μας και οι πολίτες του εμμοραγούν. Ζητάμε σήμερα και όχι αύριο να παγώσει κάθε δραστηριότητα στις Κουριές μέχρι την τελική λύση. Σήμερα να παγώσουν οι εργασίες στις Κουριές. Τώρα που ήθελα να πιω νερό, δεν φωνάζετε. Έχετε, κύριοι της κυβέρνησης, στα χέρια σας όχι μόνο τα νομικά και άλλα μέσα για να το κάνετε αυτό τώρα. Αύριο θα είναι αργά και δεν θα έχετε καμιά δικαιολογία να είστε βέβαιοι ότι η ιστορία και η κοινωνία θα σας κρίνει πολύ αυστηρά. Στο σημείο αυτό θέλουμε να καλέσουμε τους παραβρισκόμενους βουλευτές που μας τιμούν σήμερα. Τιμούν τον αγώνα μας κυρίως, μαζί με τους συναδέλφους τους στη Βουλή, να πάρουν και αυτοί τις ανάλογες πρωτοβουλίες ώστε να ανασάνει ο τόπος μας. Καλούμε επίσης την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να αντιμετωπίσει το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα της δίωσης όλων των συναγωνιστών μας που διώκονται με όλο τον ποινικό κώδικα και με αναπόδεικτες κατηγορίες στην πλάτη τους, γιατί τόλμησαν να υπερασπιστούν τον τόπο μας μαζί με τους χιλιάδες των αγωνιζόμενων ανθρώπων. Να σταματήσουν, προσέξτε κύριοι της κυβέρνησης, να σταματήσουν τώρα και οι διφορούμενες απόψεις που εκφράζονται από ορισμένους και μάλιστα αναρμόδιους πολλές φορές, γιατί πολλοί ψήλοι μπήκαν στα αυτιά μας και δεν μάτωσε, δεν πληγώθηκε τόσος κόσμος για να τα ανεχόμαστε αυτά που ακούσαμε προχθές από τον Τσιρόνι. Καθαρές κουβέντες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Καλά κάνετε κύριοι της κυβέρνησης και διαπραγματεύεστε σκληρά τους όρους της δικιάς μας ζωής. Καταλάβετε όμως ότι αυτό κάνουμε και εμείς με τον αγώνα μας. Και πιστέψτε μας, δεν διαπραγματευόμαστε την καταστροφή μας. Καταλάβετε επιτέλους ότι κάθε μέρα που καθυστερείτε βαθαίνει ο διχασμός στην κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει λύση τώρα. Φίλοι συναγωνιστές, τους τελευταίους μήνες και εμείς, αλλά κυρίως η Ελντοράντο, βρισκόμαστε μπροστά στη διαμόρφωση ενός καινούριου, διαφορετικού τοπίου. Χάνει παραδοσιακά τις στηρίγματα από εκεί που τα είχε όλα όπως τα ήθελε. Για πρώτη φορά στην ιστορία είναι αναγκασμένη να προσφεύγει αυτή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του κινήματος τόσων χρόνων έχει απέναντί τις δύο Δήμους, τον Δήμο Αριστοτέλη και τον Δήμο Βόλβης, που καμαρώσαμε τους δημάρχους σε μπροστά. Να ευχηθούμε όμως και στον καινούργιο Δήμαρχο του Ζουμπάτο, Γιώργο Σιδεροκέφαλος, καλό κουράγιο Γιώργη, για πρώτη φορά έχει απέναντί της δύο Δήμους να παρεμβαίνουν δυναμικά σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο, δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και είναι ένα πρώτο σινιάλο για το τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν προχτές για πρώτη φορά η επταμελή σύνθεση του ΣΤΕ
δέχτηκε τα αιτήματα των Δήμων και του Υπουργείου και ανέβαλε τη συζήτηση των υποθέσεων για τις 3 Ιουνίου, όπου θα είναι μεγάλη μάχη. Αλήθεια που είναι η περιβόητη κοινωνική συνένεση που επικαλούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Τι έχει η εταιρεία να πει σήμερα γι' αυτό? Αλλά επιτρέψτε μου, έχω χρεωστούμενα από το κίνημα της Ολυμπιάδας. Τι έχει να πει ο ανεκδιήγητος Χριστόδουλος? Για τον Μπάχτα λέω. Τι έχει να πει? Τι έχει να πει? Τι έχει να πει όταν σήμερα η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η πλειοψηφία των βουλευτών είναι ενάντια στο επιδυτικό σχέδιο? Μας ζάλισαν το κεφάλι τόσα χρόνια ότι έχουν την κοινωνική συνένεση. Ούντου λοιπόν ένα ρωμαλαίο, ποικιλόμορφο και δυναμικό κίνημα που παρά την πολύχρηνη δράση του όχι μόνο δεν διπλώνει τις σημαίες του αγώνα, όχι μόνο δεν αναθέτει σε άλλους τη λύση του προβλήματος, αλλά είναι έτοιμο και ενωμένο να αγωνιστεί μέχρι την τελική λύση και αν χρειαστεί θα ξεπεράσει και τις υπαρκτές αδυναμίες του. Μπροστά σε αυτό το τοπίο λοιπόν που διαμορφώνεται, η εταιρεία γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη. Προσπαθεί να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ψωμί και στο μεροκάματο των εργαζομένων και σε όσους τάχα επιβουλεύονται αυτά ακριβώς τα δικαιώματα. Το κάνει αυτό με πολλούς τρόπους, αδιαφορώντας για το κλίμα εμφυλίου που συνειδητά καλλιεργεί, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη συμβίωση των ανθρώπων τα επόμενα χρόνια. Είχε άλλωστε μαζί της τόσα χρόνια μία πρωτόγνωρη κατασταλτική μηχανή που κυνήγαγε τους ανθρώπους που αγωνιζόταν. Βέβαια, οι διαχρονικοί προστάτες τους φρόντισαν και γι' αυτό. Με τις πολιτικές των μνημονίων τα τελευταία χρόνια επεδίωξαν και σε μεγάλο βαθμό κατάφεραν να τσαλακώσουν την αξιοπρέπειά μας και κυρίως να εξαθλιώσουν το λαό μας και επομένως και εμάς. Γιατί γνωρίζουν καλά ότι μόνο ένας εξαθλειωμένος άνθρωπος, στερημένος από τα βασικά του δικαιώματα στην εργασία και στη ζωή, μπορεί να γίνει εύκολα χρησιμοποιήσιμος για να κάνουν πράξη τα σχέδιά τους. Λέμε λοιπόν δυνατά και ας μας ακούσουν όλοι. Αντίπαλοι μας δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά όσοι τους χρησιμοποιούν. Απευθυνόμενοι στους ίδιους τους εργαζόμενους, θέλουμε με τον πιο αυστηρό αλλά αδελφικό τρόπο να τους πούμε: έχουμε κι εμείς τις ίδιες αγωνίες με εσάς και είμαστε πολλοί. Μαζί ζήσαμε και μαζί θα ζήσουμε και τα επόμενα χρόνια εμείς και τα παιδιά μας. Την ίδια γη, την ίδια θάλασσα θα μοιραζόμαστε όπως και μέχρι τώρα. Δεν το κατάλαβα αυτό, να τελειώνουμε. Συνήθως οι επαγγελματίες κουράζονται εύκολα ακόμα και όταν συμμετέχουν. Κάντε υπομονή γιατί θα είναι μακρόχρονος ο αγώνας. Έχει ώρες μέχρι το βράδυ. Μην γίνεστε εργαζόμενοι υποχείριο των συμφερόντων μιας πολυεθνικής. Μην προσβάλλετε τις καλύτερες αγωνιστικές παραδόσεις του ελληνικού και παγκόσμιου εργατικού κινήματος και τα τραγούδια που έγραψαν μεγάλοι ποιητές για τις αγωνίες και τους καημούς των απλών ανθρώπων. Να μην ξεχνάτε ότι αυτοί που σας πληρώνουν τα έξοδα για να πάτε στις δικές σας υποτίθετες συγκεντρώσεις, αύριο θα σας τύψουν σαν λεμονόκουπες. Να μην ξεχνάτε ότι θα θέλαμε όλοι μαζί, και εμείς και εσείς, να συμφωνούμε σε κάτι κορυφαίο για την ανθρώπινη ύπαρξη. Ότι δεν μπορεί στο όνομα ενός εφήμερου μεροκάματου να καταστρέψουμε την μάνα γη που μας γέννησε και μαζί με όλες τις μανάδες του κόσμου γιορτάζει σήμερα.
Μπορούμε και μια φορά να βάζουμε την περηφάνεια και την αξιοπρέπειά μας πάνω και από αυτό το εφήμερο μεροκάματο και πάντως σε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε ζούγκλα στον ίδιο μας τον τόπο. Δεν το επιτρέψαμε ούτε τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα το επιτρέψουμε και σήμερα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες κυρίως της Χαλκιδικής, περπατήσατε και μαζί σας περπατήσαμε και εμείς από δίπλα πολύ δρόμο, δρόμο ανηφορικό, κακοτράχαλο, δρόμο με πολύ πόνο, με απίστευτη καταστολή και διώξεις. Δημιουργήσατε κυρίως εσείς ένα αξιοζήλευτο και μεγαλειώδες κίνημα. Κάνατε γνωστό το δίκαιο στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. Προκαλέσατε κύματα συμπάθειας και αλληλεγγύης από όλες τις γωνιές της Ελλάδας και όχι μόνο. Υποκλινόμαστε λοιπόν εμείς από τον Στριμωνικό με βαθύ σεβασμό και ειλικρίνεια απέναντι σε αυτά που πετύχατε. Στο νέο τοπίο όμως που διαμορφώνεται, έχουμε χρέος όλοι μας να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε μόνο σκληροτράχυλοι, επίμονοι και αποφασισμένοι. Να αποδείξουμε τώρα ότι είμαστε ικανοί για μια νέα πορεία του κινήματος. Μια πορεία πιο μαζική, ενωμένη και αποφασισμένη όσο ποτέ άλλοτε. Ικανοί να ξεπεράσουμε αδυναμίες και μονομέρειες. Ικανοί να αναπτύσσουμε τον αγώνα μας, τον συλλογικό μας αγώνα και στην κοινωνία και σε όλα τα θεσμικά επίπεδα. Μόνο έτσι θα φτιάξουμε νέους συμμάχους και θα φτάσουμε στη νίκη για τρίτη και τελευταία φορά. Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, από αυτήν την μεγαλειώδη σημερινή συγκέντρωση απευθύνουμε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Να παλέψουμε για να διώξουμε τις κουριές με μικρό σου. Τις κουριές που υπάρχουν στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση και δεν μας αφήνουν να μάθουμε την αλήθεια. Τις κουριές που εμποδίζουν τη σκέψη και τις αποφάσεις. Τις κουριές που δεν αφήνουν να προχωρήσει η παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής μας. Τις κουριές που δυσκολεύουν τις σχέσεις των ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση οι σκουριές με σου κεφαλαίο δεν είναι για τίποτα άλλο παρά μονάχα για αποκατάσταση. Επειδή βλέπω ότι δεν κουραστήκατε, η απόφαση της Επιτροπής μας είναι μετά το τέλος λοιπόν της συγκέντρωσης να κάνουμε μια μικρή πορεία που θα ξεκινάει από εδώ, από την Ισίδα της Τρόκυλη, θα περάσει μπροστά από τα μαγαζιά και θα καταλήξει πάλι σε αυτόν τον χώρο. Πριν από αυτό θα διαβαστεί το ψήφισμα της συγκέντρωσης και έτσι θα κλείσει η σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση που οργάνωσαν οι επιτροπές και του Στριμωνικού αλλά και οι υπόλοιπες επιτροπές. Γεια σας! Χαιρετίζουν το Σωματείο Τουριστικών Καταλυμάτων Ασπροβάλτες και Βρασινών και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Σταυρού. Ψήφισμα Συλλαλητηρίου Σταυρού. Το εξορυκτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, θυγατρικής Eldorado Gold, καναδικών συμφερόντων, είναι τεραστίων διαστάσεων και σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες είναι καταστροφικό για το φυσικό περιβάλλον,
τις υπάρχουσες οικονομικές δραστηριότητες και την προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Μία τέτοιου μεγέθους εξορρυκτική και μεταλλευτική δραστηριότητα έχει άμεσες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην ποσότητα και ποιότητα των νερών. Επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με επικίνδυνους ρήπους, καταστρέφει σημαντικά οικοσυστήματα, εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών. Η ελληνικός χρυσός ΑΕ, παρά τις πολυάριθμες και τεκμηριωμένες καταγγελίες για παραβιάσεις της νομοθεσίας, συνεχίζει το καταστροφικό της έργο στη βορειοανατολική Χαλκιδική, προσπαθώντας να δημιουργήσει τελεσμένα. Ταυτόχρονα προκαλεί κοινωνική ένταση και διερριγνύει το κοινωνικό ιστό, έχοντας επιλέξει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες της και την αντιπαράθεσή της με την κυβέρνηση και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, βάζοντας μπροστά τους υπαλλήλους της. Με δεδομένη την καταστροφή που συντελείται με ταχύτατους ρυθμούς, η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει χρόνος για συζητήσεις, παλινδρομήσεις και αναποφασιστικότητα. Η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της όλα τα επιστημονικά δεδομένα και την τεκμηρίωση, ώστε να σταματήσει μία παράνομη εταιρεία. Η προηγούμενη κυβερνητική στρατηγική εστίασε στην εξυπηρέτηση του επενδυτή με κάθε κόστος και με την ολομέτωπη επίθεση στην τοπική κοινωνία που αντιδρά. Παράλληλα, προσπαθώντας να τρομοκρατήσει και να διαλύσει το κίνημα, ξεκίνησε την νεκρεφνή ποινικοποίηση του αγώνα, με αποτέλεσμα σήμερα 350 συναγωνιστές μας να κατηγορούνται, 50 δε από αυτούς με βαρύτατα αδικήματα. Για τους λόγους αυτούς, είμαστε απόλυτα αντίθετοι σε κάθε επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Διεκδικούμε τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής από μεταλλευτική. Απαιτούμε την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από τις μέχρι σήμερα μεταλλευτικές και εξορρυκτικές δραστηριότητες. Ζητάμε την άμεση απαλλαγή των διωκόμενων συναγωνιστών μας. Ζητάμε να υλοποιηθούν άμεσα οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκαν προεκλογικά, αλλά και στις προγραμματικές της δηλώσεις. Να παγώσει τώρα κάθε δραστηριότητα στις Ελντοράντο στις Κουριές. Ευχαριστώ πολύ. Yeah.
Φτάσαμε και γιορτή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέον. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέον. Στην πορεία περνούσες γελαστός. Μάχτες με στην πορεία περνούσες γελαστός. Σου αναστένω.